Σε μια πρωτοφανή δήλωση για Αμερικανό πρέσβευτη και μάλιστα ελληνικής καταγωγής προχώρησε στο φόρουμ των Δελφών ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων ο οποίος μίλησε για ρητορική ένταση και από την Ελλάδα και από την Τουρκία και απίθυνε σχετικές συστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα συγκεκριμένα να φέρονται καλύτερα στην Άγκυρα. Μάλιστα, όπω είπε ακριβώ επιλέξει, καμία χώρα δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού ή του λάθου εδώ και η Ευρώπη θα πρέπει να χειρίζεται την Τουρκία λίγο καλύτερα. Δηλαδή, ο Αμερικανό πρέσβη εξίσωσε την επιτιθέμενη Τουρκία, η οποία παραβιάζει καθημερινά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και απαιτεί να αρπάξει ελληνικέ θαλάσσιε ζώνε, με την Ελλάδα που απλώ παθητικά υπομένει. Μάλιστα είπε πως υπάρχει η πρόθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνδράμουν στη διευκόλυνση των συζητήσεων και στη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας εφόσον αυτό ζητηθεί. Μιλώντας μάλιστα στην αγγλική έκδοση γνωστής εφημερίδας, είπε «Οι δύο χώρες είναι διπλά χιλιετίες». Υπάρχουν καλοί διπλωμάτες και πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες ώστε να συνυπάρξουμε ειρηνικά χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα

Has a monopoly on right and wrong here. Um, you know, Europe should treat Turkey a little better. They're a significant power, they're our neighbor here, and we need to manage a relationship where we can peacefully coexist. And it's disturbing to me that um, there is rhetoric on both sides uh, that. Um, both, meaning Greece and Turkey, or Europe and Turkey? Um, I, would, I would, say, uh, it, it, let's just say from every uh, angle.